ούτε και τη fake αριστεία. Όλα αυτά βέβαια που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες μέρες πολύ πιο έντονα, θα ήταν αντικείμενο σκοπτικής αντιμετώπισης αν δεν αφορούσαν όμως τις ζωές μας και αν δεν λάβαναν χώρα και σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τη διαχείριση εθνικών θεμάτων, κρίσιμων εθνικών θεμάτων ή της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Διότι το να καλύπτει ψευδόμενους και απατεώνες υφυπουργούς ή διοκόμενους για σκάνδαλα συμβούλους και συνεργάτες ο Πρωθυπουργός ή να διορίζει παντού σε κρατικές θέσεις με κριτήρια αναξιοκρατικά και κριτήρια πελατειακής δοσοληψίας ήταν κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το ανέμενε. Εμάς δεν μας εκπλήσει τόσο πολύ. Αλλά το να χειρίζεται με τόση μεγάλη ανευθυνότητα κρίσιμα εθνικά θέματα είναι νομίζω κάτι το οποίο ξεπερνά την δυνατότητα της ανοχής, όχι της δικής μας, αλλά της κοινωνίας, ακόμα και της σιωπής ενός στρατευμένου μηχανισμού που υπηρετεί την κυβέρνηση στον χώρο της επικοινωνίας. Και το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι είναι μείζον ζήτημα. Η ανευθυνότητα αυτή γεννά ανασφάλεια και εγκυμονεί κινδύνους σοβαρούς, εθνικούς κινδύνους. Εδώ και 5 μήνες παρακολουθούμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να υποβαθμίσει την τουρκική προκλητικότητα στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο. Αυτοί που μας κατηγορούσαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν συγκαλέσαμε, επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, το ΚΙΣΕΑ, για να συντονιστούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που από τότε είχαν αρχίσει να εντείνονται, μας κατηγορούσαν τότε ότι δραματοποιούμε δίθεν τις εξελίξεις, μόλις ανέλαβαν τη διακυβέρνηση, άρχισαν να κρύβουν κάτω από το χαλί τα γεγονότα, τις εξελίξεις, την ένταση. Και όταν στις 25 του Σεπτέμβρη ο κ. Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν, έγινε ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός στην ιστορία που συνάντησε Τούρκο πρόεδρο εν μέσω έντονων προκλήσεων και παραβατικότητας και δεν έθεσε το θέμα των προκλήσεων στο Αιγαίο. Παρόλα αυτά, εκείνη τη μέρα η κυβέρνηση διέρευσε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η συνάντηση αυτή πήγε καλύτερα το αναμενωμένο. Τόσο καλά πήγε που επί 2 μήνες οι προκλήσεις σταματημό δεν είχαν. Φανταστείτε δηλαδή να μην είχε πάει και καλύτερα το αναμενωμένο που θα γινόταν. Και όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση αποφάσιζε να κρύβει αυτές τις προκλήσεις κάτω από το χαλί, να τις αφήνει αναπάντητες, να μην ενεργοποιεί τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας που πετύχαμε μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συμμετείχα τον περασμένο Ιούνιο και να ακολουθεί μια πολιτική, μια στρατηγική της αδράνειας και του κατευνασμού των γειτόνων μας, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στις προσφυγικές ροές. Αποκορύφωμα αυτής της στρατηγικής ήταν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που ευθέως συνέδεε τις προσφυγικές ροές με το Συριακό, αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα θυμάστε όταν έθεσα το ζήτημα αυτό στον Πρωθυπουργό, που με αποκάλεσε ψεύτη στη Βουλή και αμέσως μετά οι δηλώσεις αυτές, διότι προφανώς και ήταν δηλώσεις υπαρκτές και μαγνητοσκοπημένες, ήταν το φως της δημοσιότητας. Εμείς εγκαίρως προειδοποίησαμε
ότι αυτή η πολιτική είναι όχι μόνο λαθασμένη αλλά και καταστροφική. Είναι διπλά επιζήμια. Διότι και αχαλήνοντες θα γίνουν οι προκλήσεις και οι ροές θα ενταθούν. Και δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Με την πρωτοφανή ενέργεια να προχωρήσει η Τουρκία σε μια νομικά ανυπόστατη συμφωνία καθορισμού αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, παρακάμπτοντας την Κρήτη, τα νησιά μας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και φυσικά το μισό διεθνές δίκαιο, αν όχι ολόκληρο. Και η κυβέρνηση δυστυχώς όχι μόνο βρέθηκε απόλυτα ευνηδιασμένη και απροετοίμαστη σε μια τέτοια εξέλιξη, που τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε προβλέψει την πιθανότητα να συμβεί, όχι μόνο δεν είχε προετοιμάσει κανένα σχέδιο διπλωματικής αντίδρασης, αλλά κατελήφθηκε από τον απόλυτο πανικό και άρχισε τις σπασμωδικές κινήσεις. Βγαίνουν λοιπόν χθες επίσημες πηγές του Υπουργείου Άμυνας και διαρρέουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μία μέρα πριν την κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Λονδίνο, ότι με πρωτοβουλία της Αθήνας παγώνουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Μία μόνο μέρα πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και όλοι έχουν την αίσθηση ότι πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης, η οποία λήφθη σε κάποιο κυβερνητικό όργανο με την ευθύνη του Πρωθυπουργού για ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Και λίγες ώρες αργότερα βγαίνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου και αδειάζουν το Υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι οι τεχνικές συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ελληνικές πηγές ημέν, ελληνικές πηγές και οι άλλες. Ελληνικές πηγές εναντίον ελληνικών πηγών λίγες ώρες πριν ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Και εγώ διερωτώμαι και το λέω με θλίψη. Το λέω με θλίψη πραγματικά. Διότι ξέρετε τα θέματα αυτά, το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι κριτική στην κυβέρνηση και να κερδίσεις κάτι από αυτό. Αλλά είναι κρίσιμα θέματα για τη χώρα. Διερωτώμαι, είναι αυτή η εικόνα σοβαρής και υπεύθυνης κυβέρνησης που χειρίζεται τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα? Ποιος αποφασίζει για το αν θα ακυρωθούν ή όχι, αν θα παγώσουν ή όχι, αν θα ανασταλούν ή όχι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία? Υπάρχουν αρμόδια κυβερνητικά όργανα? Συνεδριάζουν? Υπάρχει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας? Υπάρχει ο Πρωθυπουργός ή ασχολείται μόνο να καλύπτει τα ζουσφέτια στον κρατικό μηχανισμό και τους ψευδόμενους υπουργούς που παριστάνουν τους πτυχιούχους χωρίς πτυχίο? Έχουν άραγε τη στοιχειώδη γνώση να χειριστούν αυτά τα κρίσιμα εθνικά θέματα, ή οι γνώσεις τους περιορίζονται στο πώς να διορίσουν κομματικά στελέχη και στο πώς να νομοθετήσουν υπέρ της διαφθοράς? Δεν μπορεί η ίδια κυβέρνηση του τόπου να αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης. Παράγοντα αποσταθεροποίησης της χώρας σε κρίσιμες στιγμές. Πού είναι το επιτελικό κράτος που μας έταξαν? Ποιος αποφασίζει και πώς? Δυστυχώς πολύ σύντομα αποδεικνύεται σαθρό το μοντέλο διακυβέρνησης και η αίσθηση που μας δίνει η κυβέρνηση η ίδια είναι ότι βρίσκεται σε βέρτιγκο. Και οφείλουν γρήγορα να συνέλθουν. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά και, επαναλαμβάνω, διαχειρίζονται εθνικά θέματα κρίσιμα. Έστω και ετεροχρονισμένα, έστω και τώρα. Αφού στην πρώτη συνάντηση που είχαν το Σεπτέμβριο δεν έθεσε τα ζητήματα. Καλό τον Πρωθυπουργό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να ζητήσει να σταματήσουν οι προκλήσεις και η παραβατική συμπεριφορά δεν οδηγεί πουθενά. Να ανακληθεί αυτή η απαράδεκτη και νομικά ανυπόστατη συμφωνία με τη Λιβύη, που προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Να
τερματιστεί αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Και βεβαίως να τηρηθεί με καλή θέληση και από τις δύο πλευρές η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να βοηθηθεί η Τουρκία για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έχει, αλλά να τηρήσει τη συμφωνία. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να θέσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο Ερντογάν, που καλώς τον συναντά. Γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εγώ δεν θα πω κακώς τον συναντά, όπως μας έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης, στις δύσκολες στιγμές. Αλλά εμείς είχαμε στρατηγική και ούτε μια στιγμή δεν κρύψαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε όταν είχαμε 5.000 προσφυγικές ροές την ημέρα να πάμε ένα βήμα πίσω από τις εθνικές μας θέσεις για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το βέρτικο όμως της κυβέρνησης δεν εξαντλείται στον πανικό και την πρωτοφανή ασυνεννοησία μεταξύ των υπουργών στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, αλλά και στη διαχείριση του προσφυγικού. 5 μήνες αλαλούμ και παλινδρομήσεις. 5 μήνες δίχως σχεδιασμό. Διότι πώς να έχουν σχέδιο όταν πρέπει να εφαρμόσουν παράλληλα 2 στρατηγικές που συγκρούονται μεταξύ τους. Από τη μία πλευρά η στρατηγική που υιοθετεί την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος, που σέβεται τον άνθρωπο και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, μια στρατηγική που ακολουθούσε η δική μας η κυβέρνηση, που όμως αποδεικνύονται εδώ και 5 μήνες ανίκανοι να υλοποιήσουν με ορατά τα αποτελέσματα στα νησιά και την ενδοχώρα. Και από την άλλη, μια στρατηγική με την οποία, τη ρητορική της οποίας κερδίσαν τις εκλογές. Η ακροδεξιά ρητορική. Ότι τους πρόσφυγες τους έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Και ότι δεν έλεγχε τα σύνορα. Και ότι με το που θα εκλεγούν θα τους ρίξουν στη θάλασσα. Θα τους επιστρέψουν στην Τουρκία. Διότι είναι λαθροεισβολής. Και διότι έρχονται εδώ για να καταλάβουν κέρια απόσταση στον κρατικό μηχανισμό να διεισδύσουν και να αλώσουν τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας. Τα είπε και ο κ. Σαμαράς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές. Και βεβαίως, μπαλαντζάροντας αυτές, πατώντας τις 2 βάρκες, εγκλωβισμένες αυτές τις αντιφάσεις και τα διέξοδα, δεν μπορούν να είναι καθόλου αποτελεσματικοί. Τη μία κατήργησαν με το που ήρθαν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η χώρα που δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και μεταναστών δεν έχει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Την άλλη μετέτρεψαν την ευθύνη της διαχείρισης σε μπαλάκι του τένις ανάμεσα σε 4 υπουργούς. Τον αρμόδιο-αναρμόδιο, από ό,τι φαίνεται, αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ξοχοίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και στο τέλος, επειδή το μπαλάκι του τένις δεν μπορούσε να αντέξει ανάμεσα σε αυτούς τους 4, πήγε στον Υφυπουργό, σε έναν Υφυπουργό. Η ευθύνη πήγε σε έναν Υφυπουργό. Τον Υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Στεφανή. Και βγαίνει ο Υφυπουργός μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από 15 μέρες και μας παρουσιάζει με τα βαΐων και κλάδων ελέας την περίφημη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα κλειστά κέντρα κράτησης στα νησιά, λέγοντας μάλιστα ότι θα αντικαταστήσουν αυτά τα κέντρα τα κλειστά τις σημερινές υπάρχουσες ανοιχτές δομές. Και πανηγυρίζανε. Κλείνει η ντροπή της Μόριας, μας έλεγαν. Της Μόριας που την παρέλαβαν στις 5.000 και σήμερα έχει φτάσει στις 15.000. Και έρχεται πριν αλέκτρο λαλήσει η Ευρωπαία Επίτροπος και στέλνει επιστολή στον κύριο Ξοχοίδη και του λέει ότι αυτά τα οποία ετοιμάζεται, αυτά τα οποία σχεδιάζεται είναι έξω από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Τα κλειστά κέντρα και ζητάει εξηγήσεις. Και μετά επανέρχεται ο κύριος Ξοχοίδης με επιστολή που στέλνει στην Επίτροπο, θα δει το φως της δημοσιότητας σήμερα,
και της εξηγεί ότι τελικά δεν θα κλείσουν οι υπάρχουσες δομές, όπως έλεγε ο υπεύθυνος συντονιστής υφυπουργός Στεφανής και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Πέτσας 15 μέρες πριν, αλλά θα λειτουργούν παράλληλα. Με δύο λόγια, ο υπουργός Χρυσοχοΐδης με επιστολή του στην Ευρωπαία Επίτροπο διαψεύδει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πέτσα και τον υφυπουργό συντονιστή Στεφανή, διαβεβαιώνοντας ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει μόρια, αλλά ότι θα λειτουργούν παράλληλα κλειστά κέντρα και ανοιχτά κέντρα. Με συγχωρείτε, είναι αυτή η κυβέρνηση? Είναι αυτό ο συντονισμός? Είναι αυτή η υπεύθυνη στάση? Είναι μπάχαλο? Υπάρχει συνεννόηση? Υπάρχει πρωθυπουργός? Εμείς διαχειριστήκαμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Η χώρα ήταν σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Βρεθήκαμε σε αδυναμία να πληρώσουμε συντάξεις και δεν ήμασταν μονοκομματική κυβέρνηση. Βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε προσφυγικές ροές το 5.000 την ημέρα. Με την Τουρκία επίσης σε μια όξυνση μετά το πραξικόπημα, αν θυμάστε, να προκαλεί. Και με συμβάντα αρνητικά όπως τους δύο αξιωματικούς που βρέθηκαν και συνελήφθησαν στον Εύρο και με άλλα συμβάντα δύσκολα στο Αιγαίο. Αλλά καταφέραμε και φέραμε εις πέρας αυτές τις δυσκολίες. Μπορεί λάθη να κάναμε, αλλά αυτή την εικόνα δεν τη δώσαμε ποτέ προς τα έξω. Αυτή την εικόνα της ασυντόνιστης, της ξεκούρδιστης μηχανής. Και αυτή η εικόνα, επαναλαμβάνω, δεν είναι θλιβερή για την κυβέρνηση, είναι θλιβερή για τη χώρα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Είναι μια εικόνα ανικανότητας. Και βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και σε όλα όσα εσείς βιώνετε εδώ ως βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Διότι και στο νομοθετικό έργο αυτή την εικόνα βλέπετε της ανικανότητας. Η νομοθετική εξουσία ασκείται μέσα από νομοσχέδια πρόχειρα, διαδικασίες του επίγοντος και του κατεπίγοντος και νυχτερινές τροπολογίες. Και κανένα από τα νομοσχέδια που φέρνουν προς ψήφιση δεν ρυθμίζει, δεν ενισχύει, δεν απηχεί στην κανονική πορεία μιας ευρωπαϊκής χώρας στον 21ο αιώνα. Μέσα σε 5 μόλις μήνες έδειξαν ποιο είναι το πραγματικό τους όραμα για τη χώρα και είναι η παλινόρθωση. Η επιστροφή στο πιο σκοτεινό μας χθες, αυτό που έκανε τη χώρα έρμεο στα χέρια μιας επιτίδειας και διεφθαρμένης ελίτ, στις αιτίες δηλαδή που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, σε αυτές αναφέρομαι. Και θα έλεγα ότι η παλινόρθωση του παλιού πολιτικού συστήματος πραγματοποιείται μέσα από δύο βασικούς κορμούς νομοθετικού έργου εδώ στη Βουλή. Ο πρώτος κορμός είναι αυτός που υλοποιεί το λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου επιτελικό. Εγώ θα το ονόμαζα ετσιθελικό κράτος. Γιατί αν ήταν επιτελικό, τέτοιο μπάχαλο δεν θα βλέπαμε. Και ο δεύτερος κορμός νομοσχεδίων υλοποιεί το κράτος οδοστρωτήρα στα δικαιώματα. Το κράτος οδοστρωτήρα απέναντι στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους. Και εξηγούμε λοιπόν τι εννοώ. Γιατί έτσι θελικό κράτος? Έτσι θελικό κράτος είναι το κράτος των κολλητών, των χορηγών, των συγγενών και των φίλων, της αναξιοκρατίας, το πελατειακό κράτος. Και είναι έτσι θελικό, διότι ο κ. Μητσοτάκης μας λέει «έτσι θέλω, έτσι κάνω, γιατί μπορώ». Και μπορώ γιατί έχω επιβάλει σιωπητήριο στην τέταρτη εξουσία, στη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα. Και εδώ έχουμε εκατοντάδες πλέον παραδείγματα. Ελάχιστα από αυτά να συνέβαιναν επί των ημερών μας θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Εκατοντάδες παραδείγματα διορισμού ημετέρων. Από το διορισμό ενός σεκιουριτά χωρίς πτυχίο του κυρίου Κοντολέοντος ως διοικητή της ΕΕΠ επειδή έκανε εξυπηρετήσεις στον κύριο Μητσοτάκη όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μέχρι το διορισμό ενός τοπικού κομματικού στελέχους της δεξιάς, του κυρίου Πατέρα, ως διοικητή νοσοκομείου στα Τρίκαλα. Στην Καρδίτσα, με συγχωρείτε.
Και στα Τρίκαλα, τα ίδια έχουμε όμως. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό του τα περιέγραψε ο ίδιος ο συμπαθής αυτός πολιτευτής, ο οποίος είχε επιχειρήσει να διοριστεί, είχε βάλει στο μάτι φαίνεται αυτή τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου και επί των ημερών μας, ξέρετε. Διότι τότε είχε προσεγγίσει τους ΑΝΕΛ και είχε έρθει με το αίτημα να γίνει διοικητής του νοσοκομείου. Αλλά εμείς είχαμε διαδικασίες. Είχαμε διαδικασίες που για πρώτη φορά έγιναν συνεντέψεων, βιογραφικών, κρίσης και δεν μπόρεσε να διεισδύσει προφανώς ο συμπαθής ηλικιωμένος κύριος, ο κύριος πατέρας, ως διοικητής νοσοκομείου. Τα απαιτούμενα προσόντα όμως τα περιέγραψε εύγλωτα ο ίδιος σε συνεντεύξεις του. Κουβαλάς ψήφους, αν κουβαλάς ψήφους και τις φέρνεις στον κύριο Μητσοτάκη, τότε διορίζεσαι στη θέση που επιθυμείς. Και προσέξτε, αυτή είναι μια συμπεριφορά, πιστεύω, αδιανόητη για έναν πολιτικό αρχηγό των ημερών μας, διότι παραπέμπει στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο και τη μαύρη εποχή των κομματαρχών του 50 και του 60. Διπλασιάζουν επίσης τους μετακλητούς. Ξυλώνουν τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ. Ξυλώνουν τη διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Βγάζουν ανθρώπους που δεν βρέθηκαν εκεί λόγω κομματικής ταυτότητας. Ανθρώπους με γνώση και με έργο. Ανθρώπους που αγωνιούν να δημιουργήσουν. Όχι ανθρώπους που αγωνιούν να βολέψουν τους εαυτούς τους ή τα δικά τους παιδιά. Και βεβαίως αυτό το κράτος του κομματικού στρατού και της fake αριστείας, αυτό το έτσι θέλω του κύριου Μητσοτάκη, δεν κάπτεται ακόμη και μπροστά σε αντικειμενικά ζητήματα. Όπως το δίθεν πτυχίο του Υφυπουργού Εξωτερικών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Κολάμπια, όπως θέλετε, πείτε το. Και εδώ προσέξτε, δεν πρόκειται για ένα λαθάκι στο βιογραφικό, όπως προσπαθούν να μας πούν. Ο ίδιος έδινε συνεντεύξεις στις οποίες μιλούσε για την αποφύτισή του από το Κολούμπια. Ο ίδιος. Και τις έδινε στην Καθημερινή. Και αναρωτιέμαι, τι αξιοπιστία μπορεί να έχει ένας υφυπουργός όταν λέει ψέματα για τον ίδιο τον τίτλο των σπουδών του. Πριν από λίγους μήνες, με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, γίναμε μάρτυρες καθαριστριών να οδηγούνται στο εδόλιο του κατηγορούμενου επειδή δήλωσαν ότι έχουν πτυχίο και δεν είχαν. Αλλά οι καθαρίστριες οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Ο υφυπουργός, ο άριστος, είναι ακόμα στη θέση του. Ποιος πρωθυπουργός, λοιπόν, κρατάει ένα τέτοιο μέλος στην κυβέρνησή του και δεν τον αποπέμπει? Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί έτσι θέλει και γιατί μπορεί. Και σήμερα έρχεται μία ακόμη είδηση για τον κύριο Διαματάρη, που σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ευρωπαϊκής χώρας, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην ίσως στην Ουγγαρία του Όρμπαν μπορεί να συνέβαινε αυτό που συμβαίνει εδώ, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, τι εξέλιξη θα ανάγκαζε τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει. Ο κύριος Διαματάρης, λοιπόν, μπορεί να μην έχει ούτε μάστερ ούτε πτυχίο, αλλά έχει σύμβουλο που τον πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι με κακουργηματική δίωξη για απιστία και απάτη στην ΕΑΒ, στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Θα ιδρώσει έστω τώρα το αυτί του κύριου Μητσοτάκη? Τι λέτε, πάμε ένα στοίχημα? Εγώ λέω όχι. Δεν θα ιδρώσει, γιατί έτσι θέλει και γιατί μπορεί. Και γιατί το πρόβλημα τελικά
Δεν είναι ούτε ο κύριος Πατέρας, ούτε ο κύριος Διαματάρης, ούτε οι σύμβουλοι με τις ποινικές διώξεις. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει χτίσει μια κυβέρνηση ανίκανη μεν να διαχειριστεί κρίσιμα εθνικά ζητήματα, αλλά πολύ ικανή στην πελατειακή δοσοληψία, στην αναξιοκρατία, στην πολιτική εξαπάτηση και στη διαπλοκή. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο κορμό των νομοθετημάτων της κυβέρνησης που αφορά στο κράτος οροστρωτήρα. Κατακτήσεις που κερδίθηκαν με μεγάλο κόπο, με συνεχή μάχη απέναντι στους θεσμούς, σε πολύ δύσκολες περιόδους, γκρεμίζονται μέσα σε 5 μήνες, όχι γιατί έχουμε πια εδώ τους θεσμούς να μας το ζητάνε, η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, αλλά γιατί το ζητάνε άλλοι παραδοσιακοί θεσμοί. Και αυτοί τότε το ζητάγανε, αλλά το κάνανε bypass στην Τρόικα. Και αναφέρομαι στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και στους φίλους και χορηγούς του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίοι βεβαίως τι ζητάνε, ζητάνε να έχουν τις λιγότερες δυνατές υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενούς τους. Και βεβαίως όλο αυτό ντύνεται με ένα ιδεολογικό μανδύα, όπως ντύθηκε στα χρόνια των μνημονίων, ότι δήθεν το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της χώρας θα λυθεί με τη συρρήκνωση του εργασιακού κόστους και με τη συμπίεση εργασίας. Και έτσι λοιπόν έχουμε σχεδόν όλες τις μεγάλες μάχες που κερδίσαμε, με μεγάλο κόπο, από τον Αύγουστο του 18 μέχρι και τις εκλογές, μέσα σε λίγους μήνες να παίρνονται πίσω, είτε με τροπολογίες τελευταίας στιγμής, είτε με το περιβόητο δήθεν αναπτυξιακό νόμο του κυρίου Γεωργιάδη. Καταργούνται εκ νέου οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που επαναφέραμε. Καταργείται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Καταργήθηκε η επεκτασιμότητα. Και βεβαίως έχουμε έναν ασφικτικό περιορισμό στο δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής των εργαζόμενων στη διαιτησία. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, δεν λειτουργούν μόνο αυτοτελώς. Δίνουν παράλληλα και ένα σύνθημα στην αγορά εργασίας. Ένα σύνθημα στους εργοδότες, ως μια πρώτη κίνηση σε ένα ντόμινο εργασιακής λέλαπας που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι 3 μόλις μήνες μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, ο Οκτώβρης, ήταν ο χειρότερος Οκτώβρης σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, στο ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων, όχι από τα χρόνια του Μνημονίου, όχι των τελευταίων 8 ετών, των τελευταίων 18 ετών. Με αρνητικό ισοζύγιο 126.000 χαμένες θέσεις εργασίας. Και το κυριότερο, με αντιστροφή του δείκτη του ισοζυγίου μερικής και περιτροπής απασχόλησης, που εμείς καταφέραμε να το φτάσουμε στο 60-40 υπέρ της σταθερής απασχόλησης, και τώρα έχει πάει 60-40 υπέρ της μερικής και εκπεριτροπής. Γι' αυτό και προχθές μόλις, αυτά τα μηνύματα παίρνουν οι εργοδότες και αυτά τα μηνύματα παίρνουν και μεγάλοι, αν θέλετε, μεγάλοι ιδιωτικοί φορείς, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, που προχώρησε στην απόλυση 24 υπαλλήλων επειδή διαφωνούσαν να ενταχθούν σε μια άλλη εταιρεία του ομίλου, σπάζοντας ένα μορατόριο 40 χρόνων που ίσχυε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να μην σπάνε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκτός όμως, και φοβάμαι και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, ότι ίσως είναι ένα από τα φαινόμενα τα πολλά που θα έχουμε στο μέλλον, θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον αυτά τα φαινόμενα. Εκτός όμως από την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, το κράτος οδοστρωτήρας προχώρησε και σε μια σειρά από νόμους που αποτελούν επίδειξη των προθέσεων τους για την κατάλυση αυτού που ονομάζουμε κράτους δικαίου και την εγκαθίδρυση της ανομίας των ελίτ. Εκείνοι που έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, οι ελεγχόμενοι για τα λεγόμενα εγκλήματα του λευκού κολάρου, βγαίνουν πλέον ατσαλάκωτοι στην κοινωνία. Περνούν από το νομοθετικό πλυντήριο που ψήφισε η κυβέρνηση, ειδικά για αυτούς, και θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τα δεσμευμένα χρήματά τους, τα κλεμμένα δηλαδή, και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην υγεία των κορόιδων.
Και ταυτόχρονα όσα τραπεζικά στελέχη έχουν αυταπάγγελτη ποινική δίωξη για κακουργήματα, αποκτούν ασυλία. Και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως είναι με ένας μπάρο τρία τριγώνια, όχι δύο. Και δίνουν ασυλία σε τραπεζίτες για υποθέσεις απιστίας και δίνουν ασυλία στους εαυτούς τους, αφού μεταξύ των υποθέσεων για τις οποίες εξασφαλίζεται η ασυλία των τραπεζιτών είναι τα δάνεια των κομμάτων τους, τα 400 περίπου εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, αλλά και δίνουν ασυλία στους χορηγούς τους, αφού σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα περίφημα θαλασσοδάνεια των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ύστερα να ρωτιέστε κανείς γιατί μπορεί ο κ. Μητσοτάκης. Εντάξει, γιατί θέλει. Να και γιατί μπορεί. Το ερώτημα είναι για πόσο θα μπορεί. Και το ερώτημα είναι για πόσο αυτή η κοινωνία θα μένει απαθής. Και το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς ώστε να σηκώσει φωνή αντίστασης, διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τη θλιβερή. Διότι η θεσμοποίηση της ανομίας δυστυχώς ξεκινάει από το ίδιο το σύνταγμα της χώρας. Χρειαζόταν να έρθει μια κυβέρνηση αριστεράς για να αλλάξει στο Σύνταγμα το άθλιο αυτό, άρθρο 86. Αλλά ακόμα και αυτό το βήμα έγινε μισό. Έγινε κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, αλλά έγινε μισό. Και ήσασταν εσείς εδώ που το γνωρίζετε καλά αυτό, διότι ζητήσατε και ζήσατε μέσα στην αίθουσα της Βουλής την επίμονη άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να δεχθεί την ερμηνευτική δήλωση που προτείναμε για το άρθρο 86 του Συντάγματος, ώστε να μην μπορεί κανείς πια να ισχυριστεί ότι η δωροδοκία, το λάδωμα, ανήκει στα καθήκοντα του Υπουργού. Όμως πώς να το δεχτεί αυτό ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο το παρελθόν είναι συνυφασμένο με τα σκάνδαλα, με τα λαδώματα, με τις δωροδοκίες και με τη χρεοκοπία της χώρας. Γιατί αυτά, εν μέρη και αυτά, οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα πριν κλείσω την εισήγησή μου να κάνω μία αναφορά και στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων που κατατέθηκε προχθές το βράδυ στη Βουλή. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν η δική μας κυβέρνηση που είχε ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα και είχε συστήσει την Επιτροπή για την ψήφο των εκτός επικρατείας εκλογέων. Αποτελούμενοι από εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες και όχι από κομματικά στελέχη. Ήμασταν εξ αρχής το μόνο κόμμα που είχε πρόταση για το ζήτημα αυτό. Και φέραμε στο δημόσιο διάλογο την πρόταση αυτή, την πρόταση της Επιτροπής, όχι την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα να μην λειτουργήσουμε με αμιγώς, αν θέλετε, κριτήρια κομματικά, αλλά να φορέσουμε τη φανέλα της εθνικής και όχι την κομματική φανέλα, να μιλήσουμε δηλαδή με όρους δημοκρατίας, απαντώντας σε ένα όριμο αίτημα των Ελλήνων της Διασποράς να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα του τόπου, χωρίς όμως να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή εργαλείο ή να μπαίνουν σε μικροϋπολογισμούς που αφορούν τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, χωρίς δηλαδή αυτή η θεσμική μεταρρύθμιση να έχει στόχο να μεταβάλει τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Και έπειτα, για να υπάρξει διακομματική συνένεση, όταν το θέμα ετέθη από τη σημερινή κυβέρνηση, εμείς κάναμε υποχωρήσεις από την αρχική μας θέση, είναι γνωστό. Και κάναμε υποχωρήσεις από την αρχική μας θέση, διότι επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο νόμος ορίζει την πλειοψηφία των 2/3, αλλά έχει σοφία ο νομοθέτης ως προς αυτό, διότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να προωθούνται με κομματικές πλειοψηφίες. Το νομοσχέδιο όμως που κατατέθηκε προχθές από την κυβέρνηση έχει ελλείμματα, παρά το γεγονός ότι βασίζεται στο πλαίσιο
της συνισταμένης των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή. Και δεν λέμε μόνο ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση από αυτό που θέλαμε εμείς. Λέω έστω από αυτή τη συνισταμένη. Έχει προβλήματα. Δεν ανταποκρίνεται ούτε στο αίτημα των Ελλήνων της Διασποράς να εκλέγονται τουλάχιστον, να έχουν το δικαίωμα στο εκλέγεστε, ούτε στην ανάγκη, και αυτό είναι κρίσιμο, στην ανάγκη για διαυγή κατοχύρωση της, συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στην εκλογική διαδικασία. Θα προσέλθουμε λοιπόν με συγκεκριμένες προτάσεις κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Προτάσεις και τροπολογίες. Με στόχο βέβαια την ευρύτερη δυνατή συνένεση, αλλά κυρίως με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποδήμων Ελλήνων να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα και όχι απλά να διαμορφώνουν τους σχετισμούς από μακριά, αλλά και με στόχο τη διασφάλιση του αδιάβλητου της κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, που θα πάρει τον λόγο αμέσως μετά για να κάνει την εισήγησή του για τη στάση μας στο νομοσχέδιο αυτό, θα δώσει πολύ πιο αναλυτικές λεπτομέρειες και θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση για να καθορίσουμε τη στάση μας. Με δύο λόγια πάντως θέλω να σας πω ότι ούτε η Ομογένεια και η Διασπορά είναι ικανοποιημένη με αυτή την κατάληξη, ούτε έχουμε εδώ ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει ένα βήμα μπροστά, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Άρα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον όσες διορθώσεις είναι εφικτό να γίνουν, έστω και την τελευταία στιγμή. Κλείνω λέγοντάς σας ότι σε εσάς τους 85-86 μαζί με μένα βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας πέφτει σήμερα ένα διπλό βάρος. Το βάρος να είμαστε και οι 86 ασπίδες της δημοκρατίας μέσα στη Βουλή, υπέρμαχοι των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων που καταπατώνται σχεδόν σε κάθε νομοσχέδιο που εισάγεται σε συζήτηση, ακόμη πιο έντονα, ακόμη πιο δυναμικά, και από την άλλη πλευρά όμως να μην μένουμε μόνο μέσα στη Βουλή. Να είμαστε και έξω από τη Βουλή, δίπλα στους πολίτες, με την ευθύνη μας να στηρίζουμε τις αγωνίες τους, τους αγώνες τους, να τους πληροφορούμε για όλα όσα συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωσης, να ενισχύουμε τους αγώνες τους. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θέτει στο επίκεντρο το άνοιγμα στην κοινωνία έχει ανάγκη και από βουλευτές που ανοίγονται στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ζητήσω είναι να εντείνετε τις προσπάθειές σας στο Κοινοβούλιο, αλλά ταυτόχρονα να βγείτε και έξω. Έξω στον κόσμο που ζητάει να μάθει, να ακούσετε τις αγωνίες του κόσμου, να μιλήσετε μαζί τους, να τους ενημερώσετε για τις προσπάθειές μας. Να γίνετε συνεπώς το πιο διαδραστικό κομμάτι του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Ο ιστός που συνδέει τον πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Και να σταθείτε με αυτόν τον τρόπο στο πλευρό του εργαζόμενου που πλήττεται, του πολίτη που παίρνει μειωμένο επίδομα πετρελαίου σήμερα και ακούει στις ειδήσεις ότι αυξάνεται το επίδομα αλλά παίρνει μειωμένο, του αγρότη που βλέπει σήμερα το λογαριασμό της ΔΕΗ να φουσκώνει και αύριο τις ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται, όπως και του ελεύθερου επαγγελματία, του φοιτητή και της φοιτήτριας που ζει τη βία και τον αυταρχισμό ενός νέου συντηρητικού κράτους, του νέου και της νέας που μάχεται για δικαιώματα που απειλούνται, του πολίτη που αρχίζει να νιώθει σιγά σιγά ότι άλλα του υποσχέθηκαν και άλλα κάνουν. Αγώνας λοιπόν μέσα στη Βουλή για να δίνουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις και αντιπολίτευση με επιχειρήματα, αγώνας και έξω από τη Βουλή για να γίνουμε ένα με τους ανθρώπους, τα προβλήματά τους, τις έγνοιες τους, τις απόψεις τους, για να ξαναγίνουμε η ελπίδα του κόσμου που μας στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτών που πολύ γρήγορα θα απογοητευτούν και ήδη έχουν αρχίσει να απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
Έχουμε λοιπόν διπλή δουλειά να κάνουμε, έχουμε διπλή την ευθύνη, όμως και η ικανοποίηση θα είναι διπλή όταν όλοι μαζί θα δούμε σιγά σιγά τους καρπούς των κόπων μας να ανθίζουν, όταν θα δούμε όλοι μαζί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία προοδευτικών πολιτών, ανήσυχων πολιτών να διαμορφώνεται με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα δούμε όλοι μαζί τη χώρα μας να επιστρέφει στο δρόμο της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισονομίας, των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης. Όταν θα δούμε τη χώρα μας να έρχεται ξανά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Καλή δύναμη λοιπόν και καλούς αγώνες.